χαρακτηριστικό αυτό το παιχνίδι. Ο Σάβας Κοφίδης πέτυχε γκολ στο πρωτάθλημα μετά από 39 μήνες ακριβώς. Και τελευταία φορά που είχε πετύχει γκολ ήταν πάλι απέναντι στη Δόξα Δράμα. Θα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια στο Χαριλάο, τον Περικλή Στέλλας που να ακούμε. Παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε για τη νέα περίοδο στο γήπεδο Χαριλάου για το πρωτάθλημα βέβαια, κέρδισε τη Δόξα με 3-1. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε αρκετός εκνευρισμός, σκληρές μονομαχίες, που είχαν σαν αποτέλεσμα την αποβολή του προπονητή του Άρη, του Γιώργου Φυρού, που διαμαρτυρήθηκε έντονα στο διαιτή Μαζαράκη, που τελικά τον απέβαλε. Όπως είπαμε και λίγο πριν, στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έφτασε εύκολα στη νίκη με 3-1. Να περάσουμε τώρα να δούμε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις. Κοντά στην μπάλα που Γιουκλής. Πασάρια το στρατιλάτι μακρινό, το σούτ από το αμυντικό του Άρη. Μπάλα κοντράρι, Λογαράς, με ωραία επέμβαση μπλοκάρει την μπάλα. Κοντράρι και ο Χιονάς. Και πάσα για τον Κρίστοβιτς. Που είναι σε πολύ καλή θέση. Ο Κρίστοβιτς θα σουτάρει, πέφτει ο Κοέντας, μπλοκάρει. Ο Γιουκλής προσπαθεί να βρει το Μαυρογεννίδη. Ο Σαπουτζής μέσα στην περιοχή πέφτει στο έδαφος, πέναλτι. 31ο λεπτό. Δίνεται ευκαιρία στον Άρη να ανοίξει το σκορ. Το πέναλτι ο Σαπουτζής, με δύναμη, μπάλα στα δίχτυα. Άρης Δόξα 1-0. Στο 32 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αντώνη Σαπουτζή. Το κόνερ χτυπήθηκε. Ιβάν χάνει την ισορροπία του. Ξεφεύγει τελικά, μπαίνει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Θα γυρίσει ο Λογαράς εκτός θέσης, η μπάλα και πάλι στον Άρη. Σαπουτζής, που κάνει το γέμισμα για τον Μητσόπουλος, που είναι στο δίστο σάιτ. Διαμαρτύρεται ο προπονητής του Άρη. Ο Γιώργος Πυρός στον διαιτή Μαζαράκη. Σε πολύ έντονο ύφος βέβαια και ο κύριος Μαζαράκης αποβάλλει τον Γιώργο Πυρό. Κρίστοβιτς θα πάω. Λέχοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά. Να η μπάλα θα φύγει τελικά όλα από την κεφαλιά του Τρογαλά. Η ευκαιρία για τη Δόξα να ισοφαρεί στο παιχνίδι στο 52. Ιβάν στο φάουλ. Λαμπριάκος κεφαλιά 2-0. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον νεαρό σέντερ φορ του Άρη. 64 λεπτά αγώνα, Άρης Δόξα 2-0. Ο Ιβάν στο κόρνερ. Κεφαλιά από τον Λαμπριάκο, Κοφίδη στο σουτ 3-0. 72 λεπτό, Άρης Δόξα 3-0 με τον γκολ αυτό του Κοφίδη από το ύψος της περιοχής. Λεκβέλο. Πάλι για τον Ιβάν. Ο Ιβάν μόνος του σε θέση βολής. Οι τρίπλες, το σουτ, εκπληκτική απόκρουση του Λογαρά σε κόρνερ στο 74. Ο Άλεξης θα κάνει το γέμισμα. Ιορδανίδης θα κερδίσει την κόντρα. Ιορδανίδης πλασάρει τον Κοέντα. Η Δόξα μειώνει σε 3-1 στο 76. Άρης Δόξα 3-1 λοιπόν με το γκολ αυτό του Ιορδανίδη που μπήκε σαν αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Κοσμίδη. Η μπάλα θα κοντράρει. Ο Σαπουτζής την πρόλαβε. Θα σεντράρει. Λοντσάρι, Ιβάνα, μέσα στο σουτ. Εκπληκτική απόκρουση από τον Λογαρά. 39 μήνες περίμενε ο Σάβας Κοφίδης για να πανηγυρίσει ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Ο διεθνής άσος είχε σκοράρει για τελευταία φορά στις 12 Μαΐου του 1991. Η σύμπτωση είναι ότι και εκείνο το γκολ το είχε πετύχει εναντίον της Δόξας, φορώντας όμως τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τότε είχε φύγει χαμένος από τη Δράμα, καθώς η Δόξα είχε νικήσει με 3-2. Με το χθεσινό του γκολ έφτασε τα 29 στην πρώτη κατηγορία. Τα 19 από αυτά τα πέτυχε με τη φανέλα του Ηρακλή και τα 9 με το... Εγκρόσω